Ω πρακτική που αποσυνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό τι προηγούμενε δεκαετίε από αυτό που ίσχυε μέχρι και τη δεκαετία του 70 ή του 80, βρίσκει όμω και πάλι τη δυναμική τη, περιέγραψαν το μητρικό θυλασμό οι που συμμετέχουν στι δράσει τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη για τον εορτασμό τη Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Ενθάρρυνση βασικά χρειάζεται και από την οικογένεια και από το σύζυγο, πολύ σημαντική βοηθειά του, ε, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στο να θυλάσει η γυναίκα και να μεγαλώσουν παιδιά σωστά σε μια κοινωνία που το έχει ανάγκη σε αυτή τη φάση. Ενδεχομένως χάθηκε στο θέμα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει, οπότε θα πρέπει να ανακτήσουμε αυτά τα οποία μεγαλώσαμε κι εμείς. Οι γυναίκε και στην Ελλάδα για πολλά χρόνια πρότασαν το θυλασμό και η τάση αυτή γίνεται προσπάθεια να καθαριωθεί εκ νέου με τέτοιου είδου δράσει. Βασική κατεύθυνση είναι η σύνδεση με τη φύση τη γυναίκα που μέσω του θυλασμού, εκτό από τι ευεργετικέ δράσει στην υγεία του παιδιού, προάγει τη σύνδεση όχι μόνο του βρέφου με τη μητέρα και το αντίστροφο, αλλά τη σύνδεση μαζί όλη τη οικογένεια. Σίγουρα ε, απαιτεί κόπο και προσπάθεια, όμω αυτό. Είναι για λίγο και μετά έρχεται σε ένα ρυθμό και σε ένα πρόγραμμα που βοηθάει και την οικογένεια και τη γυναίκα συναισθηματικά και το μωρό πάρα πολύ όσον αφορά την υγεία του. Οι ΜΕΕΣ πάντως που έθεσαν στο επίκεντρο τα ωφέλη για την υγεία δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μέχρι και τα χρόνια της ενεργειακής κρίσης ο θυλασμός υπήρξε ιδανική επιλογή για τις οικογένειες που θυλάζοντας περιορίζουν και τα κόστη τα οποία για ένα νεαρό ζευγάρι όταν η γυναίκα δεν θυλάζει και χρησιμοποιούνται συμπληρώματα είναι αρκετά μεγάλα. Το μητρικό γάλα είναι αυτό που υποστηρίζουμε εμείς και γι' αυτό θα μιλήσω έχει μηδενικό κόστος, μηδενικό κόπο παρασκευή, ε, είναι πάντα και παντού διαθέσιμο ε, και η μητέρα μπορεί να πάρει το μωρό της παντού και να θυλάσει παντού.